Ο κύριος Αλέξης Πατέλης είναι στο Ρεθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Πατέλη. Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και χρόνια πολλά στην πρόεδρό μας. Χρόνια πολλά στην κυρία πρόεδρο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το σχόλιο σας για την κυβέρνηση στη Γερμανία. Πώς τους βλέπετε? Θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα σας πω. Μοιάζει λίγο και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με την έννοια ότι υπάρχει η πράσινη διάσταση και η ψηφιακή. Σε ορισμένα πράσινα στην Ελλάδα θα είμαστε λίγο πιο επιθετικοί. Για παράδειγμα, πολυκινητοποίηση μέχρι το 2028, στη Γερμανία μέχρι το 2030. Τα αυτοκίνητα, τα συμβατικά αποσύρονται στην Ελλάδα. Μάλλον δεν θα επιτρέπεται η πώλησή τους μετά το 2030. Η Γερμανία το έχει αφήσει λίγο φλού. Και θα υπάρχει στην γερμανική κυβέρνηση αρκετή έμφαση στις επενδύσεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό. Τον Υπουργό Οικονομικών, πώς τον βλέπετε? Που θα είναι ο αρχηγός των φιλελευθέρων, για τον οποίο λέγεται ότι είναι κάτι σαν τον κύριο Σόιμπλε. Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με οποιονδήποτε υπουργό προφανώς. Και από εκεί και πέρα το βασικό πάντα είναι να τακτοποιούμε εμείς τα του οίκου μας. Μάλιστα. Η Υπουργός Εξωτερικών φαίνεται να είναι, θα είναι η επικεφαλή, η κυρία Μπέρμποκ, η επικεφαλής των Πρασίνων. Σωστά. Ναι. Εγώ θα πω ότι είμαι οικονομικός σύμβουλος και γενικώς δεν είμαι της άποψης όλοι πρέπει να εκφέρουμε γνώμη σε όλα. Οπότε εξωτερική πολιτική την αφήνω σε άλλους. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα έχω μία είδηση και επίσης κάποιες δηλώσεις ενός επιχειρηματία. Εγώ θέλω να συζητήσουμε, κύριε Πατέλη, κάποιους μήνες μετά την πρώτη μας συνάντηση εδώ στο Ρεδοθάλαμο, των όσων μας είπατε ότι θα έρθουν. Αυτά ήρθαν με την έννοια ότι έρχεται η λογική τους, δηλαδή, για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και πηγαίνω στην καρδιά της πρώτης σελίδας εφημερίδας Καθημερινή. Θα συναντήσουμε και τον επιχειρηματία, είναι ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αργότερα στις οικονομικές σελίδες, στη συνέχεια δηλαδή, και διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής. Κολλημένες 1.500 επενδύσεις. Αναμένουν έγκριση από τις περιφέρειες. Άλλες 2.000 δεν έχουν ελεγχθεί ώστε να γίνει εκταμείευση από τον αναπτυξιακό νόμο. Και διαβάζω το κύριο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή για να γίνει συγκεκριμένο αυτό που σημειώνει η εφημερίδα. Λέει λοιπόν η Καθημερινή στο βασικό της άρθρο τα εξής. Το αμέσως επόμενο διάστημα η χώρα θα έχει μια σπάνια ευκαιρία, θα έχει στη διάθεσή της τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά γρήγορα σε παραγωγικές επενδύσεις, χρειάζεται η διοικητική μηχανή να είναι έτοιμη. Χρειάζεται να έχουν σπάσει οι αγκυλώσεις που ακόμη εμποδίζουν τις επενδύσεις και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Οι περιφέρειες έχουν εξοπλιστεί με αρμοδιότητες, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμη την τεχνογνωσία προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Θα δούμε και το ειδικό με τα πρόσωπα και με τους επιχειρηματίες στη συνέχεια. Ορίστε, παρακαλώ, το σχόλιο σας. Πάμε. Καλημέρα σας. Ως προς το πρώτο, δεν είναι σαν να μου δίνετε πάσα, γιατί όπως ξέρετε, σήμερα, μάλλον τώρα θα εισαχθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, του κ. Παπαθανέση και του κ. Γεωργιάδη για την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων. Με σκοπό οι επενδύσεις να εγκρίνονται εντός 60 ημερών. Έναντι ενός, ενάμιση έτους που συμβαίνει σήμερα. Τώρα, από εκεί και πέρα στο Ταμείο Ανάκαμψης προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική η απορρόφηση. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο, συνεκτικό και περίπλοκο σχέδιο, για το οποίο όμως έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών και παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ναι. Τώρα που είμαστε. Τι εννοείται, ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε πάρει την προκαταβολή, όπως ξέρετε, και έχουν ξεκινήσει αρκετά έργα. Το 2022 θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση. Ναι, έργα τα οποία είναι έργα του κράτους και έτσι, δηλαδή είναι το κομμάτι εκείνο που αφορά στις επενδύσεις που θα κάνει το ίδιο το κράτος μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κοιτάξτε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάρα πολλά διαφορετικά έργα, τα οποία δεν είναι, ας πούμε, πάντα αυτό που σκεφτόμασταν, το ένα δρόμο, ένα λιμάνι, ένα αυτοκινητόδρομο. Είναι, για παράδειγμα, και το εξοικονομώ, το οποίο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και το οποίο ουσιαστικά αποτελεί. Και περνάει μέσα από την ιδιωτική οικονομία. Σωστά. Από την ιδιωτική οικονομία. Ναι, ναι, ναι. Όταν λέω κρατικά έργα, μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι θα τα κάνει το κράτος ως κράτος με τη σοβιετική αντίληψη. Θα τα κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Αλλά γιατί υπάρχει και μία, ας πούμε, ανησυχία ή, ας πούμε, ότι όλα αυτά θα πάνε στις μεγάλες εταιρείες. Δεν ισχύει. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η κατάρτιση. Η κατάρτιση είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο στο Ταμείο Ανάκαμψη. Θα έρθει σύντομα και το Υπουργείο Εργασίας καινούριο νομοσχέδιο
που θα μεταρρυθμίζει το πλαίσιο κατάρτισης στην Ελλάδα και φυσικά αυτό απευθύνεται και στους άνεργους και στους ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες ψηφιακές. Θα έχουμε και ειδικά προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ψηφιοποίησή τους. Ναι, αυτά τα, επειδή αυτά έχουν περάσει όλα από πάνω μας, κύριε Πατέλη, σε προγενέστερο χρόνο. Αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και ένας που θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί αυτές τις προσφερόμενες υπηρεσίες για να δουν και αν τελεσφορούν όλα αυτά. Ακριβώς. Δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος που εξοπλίστηκε με καινούργια μέσα, ο συνάνθρωπός μας δηλαδή, θα μπορούν αυτά να του φανούν χρήσιμα και να προχωρήσει στη ζωή του σε μια επόμενη δουλειά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ακριβώς αυτό θα γίνει. Δύο πράγματα. Πρώτον, όποιος κάνει πρόγραμμα κατάρτισης, παρακολουθεί μάλλον κατάρτισης και καταρτίζεται, θα εξετάζεται στο τέλος. Θα περνάει εξετάσεις για να ξέρουμε ότι δεν ήταν εικονικό. Γιατί ξέρετε, πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν λέγανε ότι κάναν κατάρτιση και δεν πήγαιναν καν στο μάθημα. Και δεύτερον, και το βασικότερο, μετά από 6-12 μήνες, ένα εύλογο διάστημα, θα παρακολουθείτε και θα βλέπουμε. Βρήκε αυτός ο άνθρωπος δουλειά. Τα πάει καλύτερα, αυξήθηκε ο μισθός του, τι έγινε, και έτσι θα αξιολογούνται οι φορείς και τα προγράμματα. Δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο δεν οδηγεί σε κάποια βελτίωση μετά από μερικούς μήνες ή χρόνο, προφανώς θα αποσύρεται. Αυτό είναι η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης του πλαισίου κατάρτισης που θα βγει σε διαβούλευση κάποια στιγμή από το Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Λέτε ότι οι επενδύσεις αυτές που θα κάνει το κράτος, τα χρήματα αυτά δεν θα κατευθυνθούν μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό υπάρχει στην αίσθηση των συμπολιτών μας και κυρίως εκείνων στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι και η πλειοψηφούσα δραστηριότητα επιχειρηματική στην Ελλάδα, που όμως περιμένει υποστήριξη, αλλά για αυτή την υποστήριξη μπαίνουν πάρα πολύ σοβαροί όροι που θα αποτρέψει το να κατευθυνθούν χρήματα προς αυτό το κομμάτι της οικονομίας. Αναφερθήκαμε στα έργα που, όπως σας είπα πριν, πολλά από αυτά απευθύνονται καθαρά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, ως προς τα δάνεια, αν εκεί αναφέρεται η ερώτησή σας, προφανώς οι τράπεζές μας πρέπει να λειτουργούν στα πλαίσια τα ευρωπαϊκά, με σωστούς κανόνες, και μια επιχείρηση για να λάβει χρηματοδότηση είναι προφανές πρέπει να έχει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, δεν μπορεί να είναι ζημιογόνα κτλ. Εκεί έγκυται η δυσκολία. Ωστόσο, έχουμε δώσει και αρκετά κίνητρα και υπάρχει και στόχος και για συγχωνεύσεις και για μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μπήκαν κίνητρα και στην μείωση της φορολογίας του εταιρικού φόρου, συγγνώμη, κατά 30%, όπως επίσης και είναι και μία από τις επιλεξιμότητες στα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι δηλαδή η επιλεξιμότητα των συγχωνεύσεων και των συνεργασιών. Οι άλλες επιλεξιμότητες είναι τα πράσινα, οι πράσινες επενδύσεις, οι ψηφιακές, η έρευνα και η καινοτομία και οι εξαγωγές. Οπότε μία πρόταση, μία επένδυση η οποία συνδυάζει κάποιες από αυτές τις επιλεξιμότητες θα προκρίνεται για δανειοδότηση έναντι άλλων επενδύσεων. Μάλιστα. Τώρα, είπατε ότι θα συμμετάσχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία θα μπει και αυτή σε έναν διαγωνισμό για το αν θα προκριθεί ή θα κατευθυνθούν χρήματα αποκλειστικά προς την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε εταιρείες που έχουν τις προϋποθέσεις πάντα. Όχι, είναι το πρώτο που είπατε. Είναι ένα το πρόγραμμα για όλους. Ένα πρόγραμμα, ένας διαγωνισμός. Ένα διαγωνισμό στον οποίο θα προκριθούν οι εταιρείε που θα αναλάβουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχει καταμερισμό τόσο τη 100 σε μια μεγάλη εταιρεία, τόσο τη 100 σε μικρομεσαία εταιρεία. Όχι, δεν υπάρχει από. Όποιος είναι ο καλός, δηλαδή, όποιος προσφέρει αν έχει τις προϋποθέσεις, αν κάνει και τη δουλειά. Αυτό μας λέτε. Ναι, σωστά. Και υπάρχει ήδη πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία ελπίζουμε να αρχίσουν να κυλάνε σύντομα. Και όπως είπαμε, βέβαια, είναι και θα δίνονται και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες τις ελληνικές και από την EBRD και την EIB τις ευρωπαϊκές. Ναι. Ενδεχομένως να έχω κάνει εγώ το λάθος τώρα, επειδή απαντήσατε εσείς στο δάνειο. Εγώ νοούσα φαντάζομαι προκηρύξεις έργων. Α, συγγνώμη. Ναι. Θα υπάρξει και δανειοδότηση για να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο έργο μια εταιρεία. Φαντάζομαι ότι θα μπορέσει να αποκτήσει δανειοδότηση από τις τράπεζες, αν χρειαστεί. Πάντως τα έργα που δημοπρατούνται για το Ταμείο Ανάκαμψης, εγώ επαναλαμβάνω, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης απευθύνεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη στηρίζει. Ναι.
σε επίπεδο παραγωγής έργων, παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών. Πόσο τη εκατό υπάρχει, είναι η συμμετοχή, κύριε Πατέλη? Είναι δύσκολο να το πει κανείς, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει πάρα πολλά έργα τα οποία είναι... διαφέρουν ριζικά το ένα από το άλλο. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν για παράδειγμα το πρόγραμμα της αναδάσωσης, το οποίο προφανώς πώς το θεωρείτε, αγαθό ή υπηρεσία? Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις μέσα στο πρόγραμμα, για παράδειγμα βρεφονηπιακή σταθμή για μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή για παράδειγμα η απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Σας τώρα το θέσω ευθέως, σύμφωνοι, πολύ ωραία. Αυτά είμαστε στο ρημαίο μάλλον των υπηρεσιών, αλλά θα το θέσω αλλιώς. Επειδή πολλοί άνθρωποι λένε η Ελλάδα θα παραγάγει προϊόντα για να πουλάει στο εξωτερικό, και ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα? Πολύ καλή ερώτηση. Ναι, ας πούμε στη βιομηχανία σιδήρου και μετάλλων και αλουμινίου και λοιπά, πάμε καλά, είμαστε εξαγωγικοί. Ποιοι άλλοι τομείς τέτοιοι μπορούν να προσθεθούν? Πολύ καλή ερώτηση, και να πούμε εδώ ότι ο κόσμος αλλάζει. Για παράδειγμα, στο ταξίδι το πρόσφατο που ήμασταν στο Λονδίνο με τον Πρωθυπουργό, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το εύρος και η γκάμα των ιδεών που είχαν οι ξένοι επενδυτές. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Ενδιαφερόταν ένα φαντ να επενδύσει σε μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Ελλάδα, το οποίο είναι προφανώς ένας τομέας ο οποίος δεν είναι ανεπτυγμένος αρκετά. Το συζητούσαμε έναν εκπρόσωπο που έχει μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, λέγοντάς του πριν από 15-20 μέρες, και επειδή ξέρω ότι μας ακούει τώρα, θα χαρεί για το γεγονός ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει μετατραπεί πραγματικά πάκρις άκρη με αυτό το κλίμα, με αυτές τις συνθήκες και με αυτή την ομορφιά, να οργανώσει τέτοια χωριά πια. Σωστά. Παρατημένα χωριά στην Ελλάδα, δηλαδή δεν εγκαταλειμμένα χωριά στην Ελλάδα. Έτσι όπως το λέτε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Ένα άλλο τελείως διαφορετικό. Ο κύριος Αλέξης Πατέλης, οικονομικός σύμβουλος πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, είναι στο Λονδίνο. Κύριε Πατέλη, καλημέρα σας. Είχαμε μείνει λοιπόν σε αυτά που σας είπαν επενδυτές στο Λονδίνο, στην τελευταία επίσκεψη που πραγματοποιήσατε μαζί με τον πρωθυπουργό. Μία ιδέα λοιπόν είναι από φαντ να επενδύσουν σε κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, τα οποία θα είναι αλλά Φλόριντα, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή, ή αλλά Ολλανδία. Έχω διαβάσει ότι στην Ολλανδία υπάρχουν εξειδικευμένα χωριά Φερρυππίν, να χτυπήσω ξύλο, για Αλτσχάιμερ, για δύσκολες περιπτώσεις όπου εκεί ζουν οι άνθρωποι και είναι υπό συνεχή παρακολούθηση από ιατρικό προσωπικό κτλ. Και ζουν σε τέτοια οργανωμένα χωριά. Πολύ ενδιαφέρον. Άλλο. Να διευρύνουμε και τη ζήτηση. Βεβαίως, ρωτήσατε πριν ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας, ποιοι τομείς κτλ. Και σας απάντησα ότι ζούμε σε ένα κόσμο πολύπλοκο που υπάρχουν πλέον πάρα πολλοί καινούριες ιδέες. Να πούμε για παράδειγμα ότι εντός Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί και μια άλλη μεγάλη επένδυση στο χώρο της τεχνολογίας στη χώρα μας, η οποία θα είναι αρκετά σημαντική, και υπάρχουν επίσης άλλα δύο-τρία, ας πούμε, επιχειρηματικά deal τα οποία θα ολοκληρωθούν επίσης. Αλλά ένα άλλο παράδειγμα είναι η βίζα που ξεκίνησε το Υπουργείο Εξωτερικών, Digital Nomad Visa, για τους ψηφιακούς νομάδες, που ήδη στον πρώτο μήνα λειτουργίας της προσέλκυσε 1000 διαφορετικές αιτήσεις. Να πούμε επίσης ότι στην πράσινη οικονομία υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής μας ρώτησε πότε θα φτιάξουμε τα λιμάνια μας ώστε να υποδέχονται ηλεκτρικά επιβατικά πλοία, διότι προφανώς στο μέλλον κάποια στιγμή η ακτοπλοεία θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα και μια τελείως διαφορετική παγκόσμια οικονομία η οποία ανοίγεται μπροστά μας. Βέβαια, να πούμε, επειδή ξεκινήσατε την ερώτησή σας με τη βιομηχανία, ότι η βιομηχανία στην Ελλάδα τα πάει πολύ καλά και ήταν από τις εκπλήξεις του κορονοϊού. Το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου, το οποίο κατάφερε και προσέγγισε το επίπεδο της πρώτης πανδημίας, μία από τις ατμομηχανές ήταν βιομηχανία, άλλη ήταν οι κατασκευές, οι εξαγωγές γενικότερα. Και τώρα φυσικά μετά το καλοκαίρι αυτή η ανάπτυξη έχει απλωθεί σε πάρα πολλούς τομείς. Να σημειώσουμε επίσης, και αλλάζω πάλι θέμα, ότι η ανεργία έφτασε στο 13% το Σεπτέμβριο, το χαμηλότερο επίπεδο και από το 2011, και η απασχόληση έχει αυξηθεί σε σχέση με τα πρώτης πανδημίας επίπεδα κατά 180.000 άτομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και ας πούμε μία από τις εκπλήξεις εντός εισαγωγικών του έτους. Να θυμηθούμε την άνοιξη, πολλοί κόσμος φοβότανε
ότι όταν έρθουν οι περιορισμοί και λήξουν οι αναστολές, ότι υπήρχε κύμα απολύσεων, το οποίο όχι απλώς δεν συνέβη, αλλά συνέβη ακριβώς το ανάποδο. Ναι, και μια που λέτε για προϊόντα, μια που συζητούμε, κύριε Πατέλη, για προϊόντα βιομηχανίας, πηγαίνω στο άρθρο του Νίκου Φιλιππίδη σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, που τον παρακολουθώ καθημερινώς, και αναφέρεται πέραν από τις δύο καλές ειδήσεις που αφορούν την Ελλάδα. Το πρώτο καλό νέο είναι ότι εχθές η Ελλάδα έκλεισε την 12η μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Πάνε χρόνια που χάσαμε τη λέξη αξιολόγηση, έφυγε από το λεξιλόγιο μας. Και το κλείσιμο αυτής της αξιολόγησης, που πια δεν αποτελεί είδηση, συνοδεύεται με η ζωή 767 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του ελληνικού κράτους. Το δεύτερο καλό νέο είναι ότι ο κύριος Ηλίας Λεκός, επικεφαλής του Τμήματος Αναλύσεων της Τραπέζης Πειραιός, παρατηρεί ότι τα περίφημα ελληνικά CDS, ξεχάσαμε και αυτά τα CDS, αν θυμόσαστε τότε που ασχολείται ο κύριος Καμένος και τελικώς ιτήθηκε λέγοντας ότι, συκοφαντώντας μάλλον την οικογένεια Παπανδρέου, ότι παίζει CDS για να κερδοσκοπήσει τότε με το πρώτο μνημόνιο, πήγε στα δικαστήρια και έχασε ο κύριος Καμένος. Τα ασφάλιστα κινδύνου, λοιπόν, τιμολογούν την Ελλάδα σε επίπεδα επενδυτικής βαθμίδας. Προεξοφλείται, λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, ότι το λογικό και το ευπρόσδεκτο, ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα οι οίκοι αξιολόγησης θα καλύψουν τις δύο βαθμίδες που απομένουν για να βελτιωθεί το αξιόχρεο και αυτομάτως να μας φύγει η ανασφάλεια για το τι θα γίνει όταν θα αλλάξει η ρότα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα το συζητήσουμε και αυτό στη συνέχεια. Το κακό νέο όμως είναι η κατάσταση στην Τουρκία. Έχετε κάποιο σχόλιο επί των οικονομικών της Τουρκίας, κύριε Πατέλη? Το προφανές, το ναι. Οποίο είναι ότι όταν συζητάγαμε το αν θα πρέπει να μείνουμε στο ευρώ ή όχι, ορίστε η απάντηση του τι συμβαίνει όταν έχεις το δικό σου νόμισμα. Η τουρκική λίρα, όπως ξέρουμε, κατέγραψε μια πολύ μεγάλη πτώση, 10-15% προχθές. Ο Ερντογκάν, από ό,τι φαίνεται, αλλάζει την πολιτική του και στοχεύει σε ένα υποτιμημένο νόμισμα. Από εκεί και πέρα, προφανώς αυτό δημιουργεί ρίσκα αποσταθεροποίησης. Από εκεί και πέρα, η δικιά μας δουλειά πάντα πρέπει να είναι να προστατεύσουμε την ελληνική οικονομία και να κάνουμε τα δικά μας σωστά. Να πούμε ότι η σταθερότητα και η πολιτική και η νομισματική και η συναλλαγματική είναι πολύ σημαντικός παράγοντας προσέλκυσης επενδύσεων. Δεν αλλάζω το θέμα, αλλά σας δίνω ένα άλλο στοιχείο της επικαιρότητας. Χθες στη Σουηδία η Πρωθυπουργός κράτησε 8 ώρες και παραιτήθηκε μετά στο ταξίδι μας στο Λονδίνο, αλλά και σε άλλα ταξίδια. Η Ελλάδα πλέον θεωρείται πολιτικά μια πάρα πολύ σταθερή χώρα, και αυτό σε σχέση με τις άλλες χώρες θεωρείται ένα προσόν. Έχουμε φτάσει δηλαδή η Ελλάδα όχι απλώς να μην θεωρείται εντός εισαγωγικών επικίνδυνη, αλλά να προσελκύει και επενδύσεις γι' αυτό το λόγο. Και προσδοκούμε και προσβλέπουμε ότι θα φτάσουμε στην επενδυτική βαθμίδα το τέλη του 22, αρχές του 23, και αυτό θα είναι αρκετά σημαντικό γιατί θα προσελκύσει και περισσότερα κεφάλαια, τα οποία σήμερα απλώς δεν επιτρέπεται να επενδυθούν στη χώρα μας. Και αυτό άλλωστε το βλέπει η κοινωνία και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, ότι πώς επικροτεί τις επιλογές του κυρίου Μητσοτάκη, τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, παρά τα όποια ζητήματα προκαλούνται. Ο Νίκος Φιλιππίδης λέει και κάτι άλλο, ότι είμαστε η τέταρτη χώρα που εξάγει προϊόντα στην Τουρκία, σε αντίθεση με όσα εισάγει εκείνη, σε αντίθεση με όσα εισάγουμε εμείς από την Τουρκία. Παρακάτω στην ίδια εφημερίδα βρήκα ότι αυτό το τέσσερα, η τέταρτη θέση, έχουμε πέσει στην έκτη θέση. Η τέταρτη ήμασταν το 2019, πάντως εξάγουμε στην Τουρκία πετρέλαιο, επεξεργασμένο, εκοκισμένο βαμβάκι, λιπάσματα, καλώδια, αλουμίνιο, αμνοερήφια. Εξάγουμε υπηρεσίες, καθώς τα ελληνικά νησιά είναι κοντά στα Δωδεκάνησα, με τη Μύκονο γεμίζουν κάθε χρόνο από Τούρκους τουρίστες κτλ. Αυτές οι υπηρεσίες τώρα θα έρχονται, θα είναι απλησίαστες για τον Τούρκο πολίτη. Αλλά αντιθέτως, ο κύριος Ερντογάν μάλλον προσβλέπει σε καλή ή σε μεγάλη ροή τουρισμού λόγω της υποτιμημένης λίρας για το καλοκαίρι. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια οικονομική σχέση με την Τουρκία, η οποία προφανώς είναι αυτή που περιγράψατε. Από εκεί και πέρα όμως, η υποτίμηση της λίρας στην Τουρκία είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει και σε επιτάχυνση του πληθωρισμού. Δεν είναι ακόμα σαφές το τι ακριβώς θα συμβεί, αλλά είναι αρκετά πιθανό το σενάριο στο οποίο η Τουρκία απλώς θα πάει πίσω σε ένα πληθωριστικό σπιράλ, από το οποίο, αν θυμάστε, ήταν
το οποίο τη δεκαετία του 90, αν θυμάμαι καλά, ήταν η σταθερότητα της Τουρκίας, ότι δηλαδή είχε υψηλό πληθωρισμό και ένα ασθενές νόμισμα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο 825 ο Νίκος ρωτάει, το project Microsoft τι γίνεται, θα ξεκινήσει ποτέ? Προχωράει, μια χαρά. Το project Microsoft προχωράει. Κοιτάξτε, η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να συμβουλεύει ή να κρατάει το χέρι της κάθε επιχείρηση που κάνει μια επένδυση. Προχωράει, έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τη Microsoft, όπως εξάλλου και φάνηκε και με το project της Ολυμπίας, το οποίο ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο και μια διαφήμιση της χώρας στο εξωτερικό. Και να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για data center. Δεν ήταν μόνο η Microsoft, είναι και άλλες εταιρείες που έχουν ανακοινώσει σχέδια για επενδύσεις σε data center. Μάλιστα. Το Ταμείο Ανάκαμψης βασίζεται σε αυτές τις αλήθειες που λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ότι δηλαδή θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενωθούν. Έχει ενωθεί καμία, έχετε ακούσει? Κοιτάξτε, αναφέρεται σε πάρα πολλά διαφορετικά θέματα, οπότε θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ. Θα πάρουμε κομμάτι-κομμάτι. Είναι πολλά. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Αλλά ναι, προφανώς και η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να βασιστεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και προφανώς η κυβέρνηση κάνει μεταρρυθμίσεις. Έχουν ψηφιστεί πάνω από 200 νομοσχέδια από τη Βουλή και τα προφανώς πρέπει κανείς να κινηθεί σε πολλές κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Παιδείας αναθεωρεί και αλλά τον τρόπο που γίνεται η εκπαίδευση στα σχολεία μας και εισάγει και την επιλογή διαφορετικών βιβλίων αλλά και την ομαδική εργασία που τα παιδιά θα μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες. Αλλά η απόδοση είναι σε 12 χρόνια από τώρα, με το καλό. Έτσι είναι. Δηλαδή, η απόδοση από το 23 σε 12 χρόνια να μάθουν τα παιδιά την έννοια επιχειρηματικότητας, ας πούμε. Από την άλλη, αντίστοιχα, η κυβέρνηση έχει δώσει φορολογικά κινήτρα για συγχωνεύσεις εταιριών, το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Δεν θα διαφωνήσουμε, συγγνώμη, για το προηγούμενο, ότι κάποιο έπρεπε να το κάνει και το κάνει η παρούσα κυβέρνηση. Μόνο που θα αποδώσει αργά όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι από την διάβλεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει μία μαγική λύση. Υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Αντίστοιχα, στο βραχυπρόθεσμο πρέπει κανείς να στηρίξει την οικονομία και αυτό και έκανε η κυβέρνηση το 2020 και το 2021. Αλλά αν μου επιτρέπετε, ο κ. Θεοδωρόπουλος λέει το εξής πράγμα, ότι παιδιά, ακούτε για Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν θα το καρποθούμε αυτό, όλοι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό καταλαβαίνω τι λέει ο κ. Θεοδωρόπουλος και με συγγνώμη αν πάω να τον ερμηνεύσω. Ναι, δεν συμφωνώ. Νομίζω πάτησα πριν σε αυτό. Δηλαδή, σας είπα, το εξοικονομώ αυτονομό για παράδειγμα το καρπώνονται όλοι. Οπότε δεν το βλέπω. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Δεν είναι όλα είναι πολλά μικρά, κύριε Πορτοσάλτε. Πολλά μικρά κάνουν ένα μεγάλο. Και στην Ελλάδα, καμιά φορά και πιστεύουμε ότι υπάρχει μαγική λύση στα προβλήματα. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές μικρές λύσεις και έτσι πορευόμαστε. Αλλά να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο έγινε στην πανδημία. Ήταν μία μετατόπιση του φορολογικού βάρους που μειώθηκε η φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, πάρα πολύ σημαντικό, ασφαλιστικές φορές, τέσσερις μονάδες, η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης και αυτό ενθαρρύνει την μισθωτή εργασία, η οποία τελικά είναι και το όπλο, ας πούμε, για να διαχέεται ο πλούτος σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Θα πάρω ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε, τώρα επειδή ήταν εδώ τη Δευτέρα το πρωί, ήταν εδώ ο κύριος Πλεύρης και μιλήσαμε για τα ΣΔΙΤ, γιατί ετοιμάζει κάτι ο κύριος Πλεύρης που θα λέει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ανοίξει, να μην είναι μόνο μισθωτοί γιατροί του κράτους, μισθωτοί του κράτους, να μπει και ο ιδιωτικός τομέας μέσα και να μην έχουμε και τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, ας πούμε, και στον περίπτωση του κορονοϊού. Αλλά εσείς πώς το βλέπετε αυτό, πώς βλέπετε το να ανοίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να μπαίνουν οι ιδιώτες μέσα, να χειρουργεί, να δουλεύει τα χειρουργεία, να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, να μπει και άλλο προσωπικό πέραν του κρατικού υπαλλήλου? Όταν σπούδαζα οικονομικά, θυμάμαι το Health Economics ήταν από τα πιο δύσκολα μαθήματα. Και όπως σας είπα και πριν, δεν μου αρέσει να μιλάω για πράγματα που δεν γνωρίζω. Οπότε γι' αυτό θα αφήσουμε τον κύριο Υπουργό να μιλήσει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο κύριος Πλεύρης είναι ένας βαθιά μεταρρυθμιστής υπουργός. Και μου δίνεται και ευκαιρία να το αναφέρω αυτό, ότι πολλοί είχαν αναρωτηθεί ότι πώς γίνεται μια κυβέρνηση να βάζει, ας πούμε, αρκετά δεξιούς υπουργούς ή κάτι τέτοιο. Εγώ από τη δικιά μου πλευρά, από οικονομικής απόψεως, πιστεύω ότι θα γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο Υγείας και προφανώς μερικές από τις ιδέες και τα ΣΔΙΤ είναι εξαιρετικές ιδέες. Μάλιστα. Λοιπόν, το 22 πρέπει να έχουμε έναν προϋπολογισμό ίσως κυλισμένο, ίσα βάρκα ίσα νερά που λέμε λαϊκώς, και το 23 πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε πλεώνασμα. Τώρα ας ελπίσουμε ότι στο πλεώνασμα δεν θα μας βάλει θηλιά ο νέος Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας που θεωρείται κάτι σαν τον κύριο Σόιμπλε και ότι θα πάει το πράγμα πιο μέτρια με τον κύριο Ντράγκη, να παίξει μπάλα ο κύριος Ντράγκη με τον κύριο Μακρόν κλπ.
Αλλά η Γερμανία είναι πάντα Γερμανία και οι Γερμανοί πάντα Γερμανοί. Τι βλέπετε λοιπόν, θα τα καταφέρουμε? Κοιτάξτε, εγώ το βάζω και ανεξάρτητα από τι συμβαίνει στη Γερμανία. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια συνετή οικονομική πολιτική. Προφανώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας έπρεπε να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και αυτό έγινε. Η οικονομία έχει αναπτύξει μια πάρα πολύ μεγάλη δυναμική και προφανώς κάποια στιγμή πρέπει να μεταβούμε σε μια δημοσιονομική σταθερότητα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα μας επιτεθούν οι αγορές από μόνες τους, είτε το συμφωνήσουν οι Γερμανοί είτε όχι. Οπότε το 2022 θα είναι μια μεταβατική χρονιά στην οποία σιγά σιγά τα διάφορα προγράμματα στήριξης αποσύρονται και επανερχόμαστε σε μια δημοσιονομική ισορροπία. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι και το σωστό από κάθε άποψη. Λεφτά για ένα νέο lockdown υπάρχουν, κύριε Πατέλη? Λεφτά υπάρχουν είναι πάντα μια επικίνδυνη φράση που δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς εύκολα. Στο σχεδιασμό της κυβέρνησης δεν υπάρχει lockdown. Οπότε θα σας απαντήσω έτσι. Αλλά το 2022 πρέπει να δούμε και λίγο μεσοπρόθεσμα. Η πανδημία θα τελειώσει εντός του 2022 και φαίνεται κάτι το οποίο σήμερα δεν μπορούμε να το φανταστούμε, αλλά θα συμβεί. Ίσως να με αυτή την αφορμή να κάνω και ένα άλλο σχόλιο. Αν δείτε το γράφημα που έβγαλε η Κομισιόν για τη σχέση του εμβολιασμού με τους θανάτους, θα δείτε ότι υπάρχει μια πολύ σαφή σχέση. Δηλαδή, προφανώς, όσο ψηλότερος εμβολιασμός, τόσο χαμηλότεροι θάνατοι. Ωστόσο, το εντυπωσιακό είναι ότι οι θάνατοι μειώνονται απότομα μετά από ένα σημείο του εμβολιασμού. Δηλαδή, δεν είναι γραμμική η σχέση. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβολιαστούμε όλοι. Εγώ σήμερα θα κάνω την τρίτη μου δόση. Με το καλό. Ελπίζουμε το καλό. Να κάνουν και άλλοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατέλη, για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και θα κλείσω με την είδηση την οποία από όλο το δελτίο ειδήσεων θεωρώ την πιο έτσι επίγουσα και δύσκολη. Είναι αυτό που ότι έρχεται, λέει, βρήκαν, λέει, οι επιστήμονες στην Αφρική μια νέα παραλλαγή του κορονοϊού που φέρνει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων. Γιατί όμως είναι όλο αυτό το πράγμα επικίνδυνο? Γιατί στην Αφρική δεν εμβολιάζονται πολύ λίγοι άνθρωποι. Άρα ο καπιταλισμός και ο προηγουμένος κόσμος πρέπει να στείλει αεροπλάνα ολόκληρα συνέχεια να φτιάξει αερογέφυρα, κατά κυριολεξία με αεροπλάνα, να μεταφέρουν εμβόλια στα κράτη της Αφρικής να εμβολιαστούν. Γιατί ο κορονοϊός θα αναπτύσσεται όσο βρίσκει περιβάλλον να αναπτυχθεί. Το Pac-Man το παίζατε κάποτε. Το Pac-Man το θυμόσαστε? Λοιπόν, αν θυμηθείτε το Pac-Man, θα μπορούμε να συνοηθούμε κάποια στιγμή για το πώς δουλεύει ο κορονοϊός. Οι κουκίδες είμαστε τα ανθρωπάκια. Και αυτό που τρώει είναι ο κορονοϊός.